κρυφά σημειώματα, πηγαδάκια, σοκολατάκια, εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και στιγμές χαλάρωσης. Η 8ωρη συζήτηση στη Βουλή τα είχε όλα. 8.30 το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός έχει μόλις ολοκληρώσει την πρωτολογία του. Ενώ στο Βήμα ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τις λιτές σημειώσεις του Πρωθυπουργού. Λέξεις κλειδιά που θα χρησιμοποιήσει για να απαντήσει στον πολιτικό του αντίπαλο. Στο μπλοκάκι του γράφει η νέα διαπλοκή. Ακριβώς από κάτω, μέσα σε πλαίσιο, σημειώνει τις λέξεις γάτα Ιμαλαΐων, κυκλοφορούν τίγρης και φιλικά πρωτοσέλιδα ψυχάρι. Από το κινητό του ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται για το τι γράφεται για την ομιλία του στην ιστοσελίδα altsadiri.gr αλλά και στο site της εφημερίδας Έθνος. Όρθιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτη τον υποδέχεται η αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη, που ακούγεται να λέει: Είναι το κύτταρο της οικογένειας που δουλεύει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης ήταν αχτύπητος. Στα πίσω έδρανα της Βουλής, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, περιστοιχισμένος από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει: Απόψε ο Μητσοτάκης έγινε αρχηγός. Ο Δημήτρης Βίτσας δείχνει δεκάδες αεροφωτογραφίες με τα κέντρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών σε Σκουρλέτη, Αποστόλου, Μπαλαούρα και Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Ποικίλα σχόλια για το κόκκινο βιβλίο που κρατά ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Ο τίτλος του: Η χρησιμότητα του άχρηστου. Λίγο πιο δίπλα, ο φωτογραφικός φακός συλλαμβάνει τον Πάνο Καμένο να προετοιμάζεται για την ομιλία του, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα από το κύκλωμα των εκβιαστών δημοσιογράφων. Μπαίνει στο διαδίκτυο και μέσω του κινητού του επισκέπτεται ιστοσελίδα εταιρείας οπλικών συστημάτων. Πολύ ωραία συνεδρίαση, αν και εκρηκτική, κάποιους δεν τους συνεπήρε. Στιγμές χαλάρωσης στα υπουργικά έδρανα για τον Υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη και χασμουριτά στα βουλευτικά έδρανα για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Το ξενύχτη σηκώνει τσιγάρο και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης άναψε το τσιγάρο του στο εντευκτήριο της Βουλής. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να γλυκαθούν. Η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου μοιράζει σοκολατάκια. Δεν ξέρουμε αν κέρασε και την Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία όμως προσέχει τη σιλουέτα της. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν πέρασε απαρατήρητη, φορώντας ένα αέρινο μήνυ, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα των γαλάζιων βουλευτών και όχι μόνο. Ανάμεσα στους θαυμαστές και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ κάποιοι βουλευτές σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Στα θεωρία της Βουλής, οι φωτογράφοι εντοπίζουν να παρακολουθεί τη συνεδρίαση ο αρχηγός της ομάδας του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Διαμαντίδης, παρέα με τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας. Στους διαδρόμους της Βουλής, ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, Δημήτρης Καβαδέλας, ανακουφισμένος, ενημερώνει τους συνομιλητές του ότι επιτέλους πούλησε την Πόρσε που είχε παρκάρει στον γκαράζ της Βουλής, εναντί 7.000 ευρώ, και μάλιστα σε γεωκτήμονα μέλος του κόμματος.